Έντονα είναι τα σενάρια περί κατάργησης του τμήματος του ΑΤΕΙ στο Αίγιο, με το Δήμαρχο Αιγιαλία Στάθη Θεοδωρακόπουλο να δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν υπάρχει τέτοια προοπτική. Ωστόσο, η τοπική κοινωνία φαίνεται να έχει θορυβηθεί μετά και τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και φέρουν τον πρόεδρο του ΤΕΙ της Πάτρας, Σωτήρη Καπλάνη, να έχει αποστείλει έγγραφο στο Υπουργείο Παιδείας με το οποίο ζητά το κλείσιμο του τοπικού ιδρύματος. Κάτι που ο ίδιος βέβαια με δηλώσεις του έχει αρνηθεί κατηγορηματικά. Θα προβάλλει διάφορες αιτιάσεις ο κύριος Καπλάνης, ο πρόεδρος του ΤΕΙ, ότι δεν του παρέχει η πόλη. Τι να του δώσουμε ακόμα? Του δώσαμε το μεγαλύτερο φιλέτο της πόλης μας που κάνει πάνω από 15-20 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αυτή τη στιγμή μπορούσαμε να είχαμε ένα ανεπτυγμένο τεράστιο λιμάνι. Το δώσαμε στο ΤΕΙ, τους φτιάξαμε το ΤΕΙ, πληρώσαμε. Τους βάλαμε υπαλλήλους και τι άλλο να τους κάνουμε ακόμα? Πρέπει να φορολογώ τον Αιγιώτη για να τα δίνω στον κύριο Καπλάνη, ο οποίος παίρνει τα κοντιλιά του από το Υπουργείο Παιδείας για να συντηρεί τις σχολές του? Τι άλλο να κάνουμε? Και η γραμματιακή υποστήριξη του δώσαμε και τώρα έχουμε βάλει, αλλά όλα αυτά δεν μπορεί να πληρώνει μια υπηρεσία του κράτους στην άλλη, γιατί ελέγχεται. Ελεγχόμαστε όλοι. Εκτός και αν ο κ. Καπλάνη δεν ξέρει ότι υπάρχει έλεγχο. Ο Δήμαρχος Αιγιαλίας με κάθε ευκαιρία δεν παραλείπει να τονίσει με κάθε τρόπο πως το Ίδρυμα του Αιγείου είναι βιώσιμο και για τον λόγο αυτό καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες ώστε να μην κινδυνεύσει να κλείσει σε καμία περίπτωση. Είναι ένα τεράστιο θέμα που αν κλείσει, και δεν πρέπει να κλείσει γιατί είναι βιώσιμο, και δεν πρέπει να κλείσει γιατί είναι το μόνο ΤΕΙ στην Ελλάδα που μπαίνουν 150 στο διαγωνισμό και βρίσκονται 170, γιατί είναι και επιπλέον εκείνοι που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και με μεταπτυχιακά στο ΤΕΙ του Αιγείου ή να αποκτήσουν κάποια φυσικοθεραπευτική ιδιότητα. Ως εκ τούτου γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια η οποία ελπίζουμε θα έχει εσωτερός. Ο στόχος μας είναι να πάρουμε, επειδή κλείνουν ΤΕΙ διάφορα στην Ελλάδα και κλείνουν μη βιώσιμα ΤΕΙ, ένα ΤΕΙ να πάρουμε από αυτά τα οποία θα κλείσουν, αν θα μείνει ένα σε μια πόλη, ώστε εμείς στη συνέχεια να μπορέσουμε να κάνουμε έναν εξάρτητο ΤΕΙ, αυτό που έπρεπε να έχει γίνει αμέσως μετά την πυρκαγιά του 7, του 2007. Τότε η πόλη είχε κάθε δικαίωμα να πει ένα ΤΕΙ ακόμα. Δυστυχώς τότε πήγαμε εκδρομή. Και τώρα βρεθήκαμε στο δύσκολο σημείο να φοβόμαστε μήπως χάσουμε αυτά που έχουμε.